Γεια σας φίλοι μου, σήμερα εδώ έχω ένα unboxing από ένα ιδιαίτερο accessoire controller pad για το αγαπημένο μου Xbox One. Ο Xbox One Elite Wireless Controller έχει βγει στην αγορά εδώ και 4 χρόνια και πλέον βγήκε και σαν Xbox One Band όταν ήρθε η ώρα του, δηλαδή με αυτό το χειριστήριο μέσα, αλλά αυτό στο πρώτο release του Xbox, δηλαδή πριν το S και τα λοιπά. Βέβαια υπήρχε σαν standalone να το αγοράσει κανείς, σαν αξεσουάρ φυσικά. Και εγώ λοιπόν το είχα μελήσει από τα χρόνια, βάλε λίγο την τσιμπημένη του τιμή, βάλε λίγο ότι δεν έχω πολύ χρόνο πλέον και δεν παίζω online first person shooter games τύπου Destiny κτλ. Και το είχα μελήσει. Ρέθισμα ήταν σίγουρα τις περασμένες εβδομάδες η ανακοίνωση της Microsoft στην E3 για τη version 2. Το νέο λοιπόν Xbox One Elite Controller που θα βγει, αν θυμάμαι καλά, το Νοέμβρη περίπου, 19 Νοέμβρη ή κάπου εκεί, αν έχω συγκρατήσει την ημέρα. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, βγαίνει η νέα γενιά, οπότε δεν έκανα υπομονή και είπα να τα σκάσω τώρα. Το αγόρασα από γνωστό κατάστημα κομπιούτερ και ηλεκτρικών συσκευών. 150 ευρώ είναι η τιμή του, παραμένει δηλαδή πάντα υψηλή. Βέβαια στο Scrooge άμα ψάξετε υπάρχουν έτσι και κάποια πιο χαμηλές τιμές σε κάποια μαγαζιά, αλλά πολλά δεν είναι εδώ στην Αθήνα. Βάλτε μέσα κάτι αντικαταβολές, βάλτε και λίγο καθυστέρηση μέχρι να έρθει σπίτι σας. Οπότε προτίμησα να πεταχτώ μια στο mall, μπαμ, να το πάρω και να τελειώνω. Ένα πολύ ιδιαίτερο controller που θα το δούμε τώρα στο unboxing. Και είχα διαβάσει κάποια πλεονεκτήματά του αυτά τα χρόνια γενικά για το μηχάνημα. Πριν προχωρήσουμε στο unboxing, σας παραθέτω την official διαφήμιση promo της Microsoft όταν κυκλοφόρησε αυτό το controller και μόλις την δείτε συνεχίζουμε με το unboxing. Και αφού λοιπόν είδατε την διαφήμιση την τότε της Microsoft για αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό controller, πάμε λίγο μία να το ανοίξουμε. Λοιπόν, συσκευασία είναι και αυτή έτσι minimal. Καταλαβαίνεις με τη μία ότι μέσα έχει κάτι πάρα πολύ καλό. Σου δείχνει μέσα τι περιλαμβάνει. Θα τα δούμε όλα σε λίγα λεπτάκια. Μια εικόνα πίσω για μια έτσι πιο στοχευμένη παρουσίαση της περιμένει, πάλι τα ίδια εδώ. Του κάνω λίγο εδώ τα seals 2 και το τρίτο κάτω ανοίγει προς τα πάνω. Και θα αφήσουμε αυτό εδώ και μέσα το βλέπετε. Λοιπόν, θυμίζει λίγο Razer,
η πράσινη λαφτή, έτσι. Πείτε μου ότι δεν το παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά δεν είναι Razer, ούτε έχει να κάνει κάποια συνεργασία, παιδιά, με τη Razer. Πριν μπούμε εδώ, σε αυτή την όμορφη και βαριά θήκη που καταλαβαίνουμε ότι έχει κάτι βαρύ μέσα, εδώ είναι αυτό το όμορφο το insert και ακριβώς από κάτω εδώ υπάρχει ένα όμορφο και αρκετά μακρύ καλώδιο για να συνδεθεί με PC. Για όσους δεν ξέρετε, αυτό το pad εκτός από το Xbox One λειτουργεί και κανονικά και στα Windows. Συγκεκριμένα και όλα στα Windows 10 δεν χρειάζεται καν drivers και τα λοιπά, το αναγνωρίζει από μόνο του. Είναι λίγο πρεσαριστό. Και αυτό πάλι λίγο φέρνει, παιδιά, σε Razer με τις πράσινες τις λεπτομέρειες. Αλλά όπως είπαμε δεν είναι. Που λέτε, αυτό είναι για να συνδεθεί κάποιος να παίξει με το PC του κατευθείαν, μέσω USB, με το καλώδιο. Όμως υπάρχει και ένα USB wireless adapter, το οποίο καταργεί, όπως καταλαβαίνουμε, το καλώδιο και μπορείτε να παίξετε ασύρματα και στο PC σας. Σας παραθέτω μια εικόνα εδώ, η τιμή του είναι περίπου στα 20 ευρώ αν θυμάμαι καλά, και όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει και στο PC χωρίς καλώδιο, αυτή είναι η καλύτερη και πιο official λύση. Το αφήνουμε και αυτό εδώ. Δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος. Δηλαδή στο PC δεν κάθομαι να παίξω πια, βαριέμαι. Και εδώ μέσα υπάρχουν μετά διάφορα manuals σε διάφορες γλώσσες. Το startup guide. Τι περιλαμβάνει, πώς να βάλεις και τι κτλ. Εντάξει, πώς να κάνεις τα synchronize. Εγώ τώρα θα πω ένα παραπονάκι. Όταν είχα πάρει πέρσι το Xbox το One, το X, νόμιζα, όταν θα έβγαινε βασικά, ότι θα είχε μέσα το Elite σαν χειριστήριο. Σαν X, σαν μια πανίσχυρη κονσόλα μοναδική, νόμιζα ότι θα υπήρχε και το Elite μέσα το χειριστήριο. Δυστυχώς δεν υπήρχε, προς απογοήτευσή μου. Και να λοιπόν τώρα που βρέθηκα να το πάρω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη θήκη, η οποία έχει μέσα έτσι και αυτό εδώ, να βάλει κάποιος κάτι άλλο μέσα κτλ. Λοιπόν, εδώ είναι το χειριστήριο. Μέσα έχει ένα φελιζόλ και έχει κάποια πραγματάκια, θα τα δούμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν τώρα, παιδιά, είναι το χειριστήριο. Εντάξει, η πρώτη αίσθηση τώρα είναι ότι είναι σαφώς πιο βαρύ από το κλασικό Xbox One controller και συγκεκριμένα και το, όποιος είχε πάρει το Xbox One, το S και το X, μέσα είχε τη version 2. Το version 2 δηλαδή controller, που ήταν διαφορετικό και βελτιωμένο προς το καλύτερο από το πρώτο controller που υπήρχε μέσα στο πρώτο Xbox One, στο release δηλαδή της κονσόλας. Τριγύρω η υφή του, εντάξει, δεν παίζεται. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο υλικό που δεν έχει, ας πούμε, του Xbox, του X, το κλασικό, το controller ή του S. Δηλαδή ντρέπεσαι να το πιάσεις κάπως. Εδώ οι σκανδάλες. Εντάξει, τι είναι αυτό τώρα, κράμα από τιτάνιο, από αλουμίνιο, δεν έχω ιδέα τι είναι. Είναι όμως φοβερό, παιδιά, το rebound. Υπήρχε ένα πρόβλημα στα περασμένα χειριστήρια, τα οποία αυτά εδώ πάρα πολλές φορές δεν δουλεύουν καλά, έχουν γίνει έτσι, πολλοί τα έχουν επιστρέψει πίσω σε εγγύηση. Εγώ το έχω παρατηρήσει στο Xbox του X εδώ, ότι δεν μου δουλεύει πάρα πολλές φορές αυτό και γενικά το έχω παρατηρήσει να το κάνει όταν μου πέφτουν, παιδιά, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που χρησιμοποιώ. Οπότε αν σας έχει τύχει και εσάς στο controller το κλασικό, μην πανικοβάλλεστε, είναι τσεκαρισμένο τουλάχιστον στη δικιά μου την περίπτωση ότι είχε να κάνει με την μπαταρία. Κοιτάξτε τώρα εδώ πόσο όμορφο φαίνεται, δεν έχει καμία σχέση. Μέσα στο πακέτο υπάρχουν τρία set από thumbsticks γενικά, αυτό είναι το κλασικό δηλαδή, το πιο normal μέγεθος. Αυτό εδώ το 3D, το Direction Pad, εντάξει, είναι πανέμορφο. Να πω γενικά ότι πέρα από αυτά εδώ δεν αλλάζει κάτι, είναι και στο κλασικό controller, αλλά εδώ πίσω βλέπουμε τώρα κάποιες έξτρα υποδοχές. Θα δούμε σε λίγα λεπτά τι είναι και αυτές. Γενικά, από όσο έχω διαβάσει, πλέον τα buttons δεν είναι όπως τα άλλα τα pads, είναι μηχανικά. Για όσους ξέρετε, τα μηχανικά
Μπουτόν θα χρησιμοποιούν πλέον οι μεγάλες εταιρείες με τα ακριβά τα keyboards στα PC τύπου Razer, Logitech, Creative κτλ. Δηλαδή είναι έτσι τεχνολογία που δεν πας το κάνεις αυτό ένα χρόνο σερί, συνέχεια πάντα θα έχεις την ίδια απόδοση χωρίς να σου χαλάσει ποτέ και πάντα θα έχεις την ίδια ακρίβεια και λειτουργία. Αυτό τώρα τι γίνεται, είναι πολύ βασισμένο σε μαγνητικά, δηλαδή αυτά τα αξεσουάρ που αλλάζουν. Βλέπετε εδώ ότι μαγνητίζει μόνο του. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι, και το είχα δει και σε κάποια βιντεάκια γενικά σε review, ότι μπορεί να το πατήσει τόσο πολύ που να σηκωθεί, δηλαδή να είσαι πορωμένος, να πατάς, ξέρω εγώ, με δύναμη, με μανία, με λύσα, και παρότι είναι μαγνητικό να μην σου φύγει ποτέ. Κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ σηκώνεται. Το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο στην αίσθηση. Και διάβασα επίσης πριν το πάρω ότι οι λάτρες των fighting games τύπου Mortal Kombat και τα λοιπά, Injustice, αυτό πια δεν είναι 4 directions, είναι full directions, δηλαδή έξτρα σημεία, όχι το κλασικό πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Δίνει ένα έξτρα precision, ας πούμε, edge, μια κατευθυντικότητα που αυτό κάποιος θα το εκτιμήσει σε κάποια παιχνίδια. Γενικά να πω ότι αυτό σαν χειριστήριο απευθύνεται σε άτομα που παίζουν παιχνίδια τύπου Destiny, παλιότερα Halo και τα λοιπά, δηλαδή για first person shooters παιχνίδια, γιατί έχει φοβερή ακρίβεια. Οι σκανδάλες του δεν παίζονται, δεν συγκρίνονται, δηλαδή είναι φοβερή αίσθηση από το κανονικό το χειριστήριο που είναι bundled μέσα στις κονσόλες. Και αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, έτσι που λίγο το είδα, είναι, παιδιά, αυτή η κίνηση. Κοιτάξτε εδώ πώς γυρνάει και κάνει και ένα tick που γυρνάει, ένα motion blur. Είναι απίστευτο. Αυτό στο κανονικό controller επίσης πάλι δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή πιο απλή, λίγο πιο τζούφια, να το πω, η αίσθηση, παρότι που γενικά και το Xbox One, το S και το X, το controller θεωρούνται φοβερά για να παίξει κάποιος. Εδώ, παιδιά, όποιος το κρατήσει, σύνοτι είναι και λίγο πιο βαρύ, βλέπει μεγάλη διαφορά. Επίσης, εδώ είναι πιο minimal το μοτίβο με τα χρώματα, υπάρχει απουσία των χρωμάτων, και πριν τώρα προχωρήσω στο τι είναι τα πίσω, εδώ υπάρχει επίσης ένα κουμπί, το οποίο αυτό διαλέγεις profiles για το σετάρισμα στα παιχνίδια σου, και είναι συμβατό επίσης και με app που κατεβάζεις στο Xbox σου, αλλά και σε app που υπάρχει στα Windows 10. Γενικά το χειριστήριο είναι full customizable, δηλαδή μπορείς να ανοίξεις μέσω του προγράμματος και να κάνεις bound όποιο κουμπί θες, να κάνει ό,τι θέλει, όπως δηλαδή γινόντουσαν και παλιά έτσι τα χειριστήρια της Logitech στο PC που μας μάθαινε με τα profiles κτλ. Customization υπάρχει επίσης και εδώ και εδώ και εδώ σε aftermarket άλλων εταιριών, έτσι διάφορα σε άλλα χρωματικά μοτίβα κτλ. Έτσι add-ons. Πριν προχωρήσουμε λίγο στο τελευταίο κομμάτι, δηλαδή να δούμε το πίσω σημείο, θέλω έτσι να το συγκρίνω λίγο με του Xbox One, του X ή του S το controller, να το δούμε λίγο δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, πιστεύω να βλέπετε τώρα λίγο τις διαφορές καλύτερα. Καταρχήν το D-pad, το ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Μεγάλη διαφορά έχουν τα αναλογικά, δηλαδή εδώ, όπως σας είπα, αυτό είναι πιο στιβαρό η κίνηση και αυτό είναι λίγο πιο απλό, ρε παιδιά, όπως και να το κάνουμε, έχει άλλο σύστημα μέσα. Εδώ τώρα, να το δούμε λίγο έτσι. Εντάξει, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το πίσω σημείο. Μόνο και μόνο γιατί οι σκανδάλες που είναι έτσι από κάποιο κράμα μετάλλου, εκτός από μια ομορφιά, έχει και μια πολύ διαφορετική αίσθηση. Και χωρίς να αφήσω τα χέρια μου κάτω, να το δούμε και λίγο πίσω. Εντάξει, έχει αυτό το customization που λέμε για τα extra buttons. Ένα μεγάλο μου παράπονο είναι ότι παρότι το PS4, το DualShock, το controller του, είχε βγει με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, στο Xbox δεν ξέρω, δεν το ακολουθήσαν αυτό, το κάνουν μόνο με extra κιτάκι επαναφόρτισης. Πίστευα ότι το Elite, ρε παιδιά, θα είχε επαναφορτιζόμενη μπαταρία πίσω. Δυστυχώς δεν έχει, αλλά
Είδα ότι στο νέο, στο version 2 που ανακοινώθηκε τώρα στην E3, η νέα έκδοση, εκτός έτσι από κάποιες μικροβελτιώσεις που θα δείτε στο τέλος του επεισοδίου, έχει επιτέλους επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Λοιπόν, τι άλλο τώρα, να σας δείξω έτσι λίγο, όπως είπαμε, τις διαφορές με εδώ. Θέλω έτσι να δούμε και για πλάκα αυτή τη γενιά, τη διαφορά που είχε με του 360 τη γενιά. Στο βάρος αυτά τα δύο παιδιά δεν έχουν μεγάλη διαφορά, είναι σχεδόν το ίδιο. Και αφού έχουμε και αυτή τη γενιά, θα φέρω και το Fatty, το πρώτο Xbox controller με το καλώδιο. Συγκεκριμένα εγώ έχω το Fat, το χοντρό, γιατί αυτό έβγαλε και αυτό δύο εκδόσεις. Εγώ το είχα, δηλαδή, λόγω είχα πάρει την κονσόλα το Xbox το πρώτο στο release, έτσι μετά από κανένα 2-3 μήνες, είχε μέσα αυτό το χοντρό, που αυτό, παιδιά, γενικά ήταν έτσι ογκώδες, χοντρό, τεράστιο controller, αλλά παρόλα αυτά μου άρεσε πάρα πολύ. Όμως, τα πρώτα παράπονα για ανθρώπους με μικρά χέρια είχαν ήδη γίνει στη Microsoft, οπότε το 2003 έγινε αναβάθμιση στα μεταγενέστερα bundles με τα μηχανήματα, μέσα υπήρχε το S-Controller, μάλλον Second Revision, κάτι τέτοιο, το οποίο δεν το έχω φυσικά, αλλά σας το δείχνω τώρα μια φωτογραφία εδώ, να έχετε μια ιδέα. Γενικά λοιπόν εδώ είδαμε την εξέλιξη στα controllers της Microsoft, και δηλαδή το πρώτο με το πιο βελτιωμένο, όπως βλέπετε, έχει μεγάλη διαφορά. Να τα αφήσω αυτά τα χειριστηριάκια στην άκρη, όλα εδώ. Τι θέλω να πω τώρα. Ίσως να έχετε ακούσει έτσι κάποιες ιστορίες ότι υπάρχει πολλής κόσμος που να λέει ότι ναι, ok, όμορφο το DualShock του PS4, ειδικά και η version 2 και σε αυτό το controller, έτσι με κάποιες καινοτομίες, με το touchpad, η πιο περασμένη γενιά του PS3 έχει και αυτά τα συνάψεις, ξέρω εγώ, και τα, πώς τα λένε, τα XY του sensors που έκανες κάποιες κινήσεις σε παιχνίδια τύπου Uncharted που πέταγες τη χειροβομβίδα έτσι και τα λοιπά. Αλλά όλοι λένε ότι αν κάποιος θέλει να παίξει και να έχει καλό έλεγχο σε ένα παιχνίδι, μιλάμε μόνο στα χειριστήρια του Xbox γενικά. Είτε αυτό ήταν πρώτης γενιάς, είτε είναι του 360, είτε είναι του Xbox το One το απλό, είτε πλέον είναι το Elite. Το Elite είναι το καλύτερο χειριστήριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο για τις γνωστές μας κονσόλες. Είναι ένα χειριστήριο το οποίο, ναι, η τιμή του είναι αρκετά μεγάλη, αλλά όποιος το κρατήσει και όποιος παίξει έτσι για πρώτη φορά θα καταλάβει ότι δικαιολογείται αυτή η υψηλή τιμή. Τώρα, πόσο θα έχει το καινούργιο που θα βγει το Νοέμβρη, τι να σας πω, δεν έχω ιδέα. Αυτό πάντα ήταν στην ίδια τιμή σχεδόν, δηλαδή 150 ευρώ βγήκε, 150 ευρώ έχει και τώρα, πέρα έτσι από κάποια μικρά μαγαζιά που το έχουν λίγο μια μικρή έκπτωση. Υποθέτω το καινούργιο λογικά θα έχει κάτι της παραπάνω, αν δεν έχει 150 ευρώ. Όπως και να έχει, αυτό είναι το controller και πάμε να δούμε λίγο μέσα και τα εξτρά που υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ μέσα βλέπουμε άλλο ένα D-pad. Για όσους δηλαδή δεν αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό το 3D που κάνει ωραίο μοτίβο με τις σκιές, μπορεί να βάλει το κλασικό. Επίσης και εδώ είναι πολύ διαφορετικό στο rebound και στο χτύπημα με το κλασικό το άλλο. Δηλαδή έχει φοβερό έτσι κλικ, ενώ εδώ το ακούτε, όπως και εδώ. Είναι αυτά τα μηχανικά που λέμε τα κουμπιά, η νέα τεχνολογία, τα πολύ σκληροπυρηνικά, έτσι για επαγγελματίες παίχτες που παίζουν πολύ online games και θέλουν πάντα αυτό το εξτρά παραπάνω. Φυσικά εγώ δεν είμαι επαγγελματίας παίχτης και ούτε ποτέ θα θέλησω να γίνω. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω ποτέ στο έπακρο τις δυνατότητες αυτού του controller, αλλά μόνο και μόνο, παιδιά, αυτή η αίσθηση και τα λοιπά που έχει είναι μαγική. Αφήνουμε και αυτό εδώ. Και τέλος, λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι όλα αυτά βγαίνουν. Είναι και αυτά, όπως είπαμε, μαγνητικά. Αυτό είναι το αριστερό, αυτό είναι το δεξί. Τα ίδια βέβαια είναι ακριβώς. Και υπάρχει και αυτή η επόμενη σειρά σε μεγέθη. Είναι λίγο πιο μακριά.
Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που μπορεί κάποιος να θελήσει να έχει πιο ψηλό controller. Δηλαδή τώρα εδώ το έχω βάλει και το περασμένο είχε μέσα και την κούρμπα. Αυτό έχει το ανάποδο. Αλλάζει τελείως το grip. Είναι αυτή τη στιγμή τώρα μόνο και μόνο που κρατάω αυτά τα αναλογικά, τα thumbsticks. Νομίζω ότι έχω άλλο μηχάνημα. Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν μπορείτε να καταλάβετε, αλλά αυτή εδώ η αίσθηση, παιδιά, είναι απίστευτη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μένουμε όμως μόνο εδώ. Έχει και τρίτο set, όπως είπαμε. Ακόμα πιο ψηλό. Το βλέπετε. Και αυτό είναι λίγο άβολο. Βέβαια, είχα δει σε κάποια review στο YouTube ότι και καλά μπορείς να παίξεις και να κάνεις αυτό το customization. Δηλαδή, εδώ να έχεις, ξέρω εγώ, την κίνηση και εδώ το όπλο και να σε βολεύει λίγο διαφορετικά. Όσοι παίζετε first person shooters θα τα καταλάβετε γενικά αυτές τις διαφορές και νομίζω ότι αυτό μετράει αρκετά. Δεν ξέρω βέβαια τώρα κάποιος με την πρώτη αν θα τον βολέψει, θέλει λίγο δουλίτσα. Εμένα τώρα γενικά μου φαίνεται λίγο εξωγήινη φάση όλο αυτό, γιατί έχω μείνει στο κλασικό δηλαδή το setup, αλλά εντάξει, θα το παλέψω, θα του δώσω μια προσπάθεια ρε παιδί μου, ένα shot. Θα ξαναγυρίσω βέβαια στα κανονικά, αρκεί να τα βρω τώρα λίγο σωστά. Το ένα είναι πάνω, ναι, και το άλλο είναι εδώ. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Το τελευταίο κομμάτι τώρα εδώ, να δούμε, να τα βάλω και λίγο σωστά, γιατί είναι λίγο μπέρδεμα αν τα βάλω λάθος. Λοιπόν, ανάποδα. Όχι, έτσι, α, όχι, λάθος. Αυτά είναι επίσης μαγνητικά. Με μπερδεύει, το έχω δει μια-δυο φορές και μπερδεύομαι. Λοιπόν, και εγώ τώρα το πιάνω πρώτη φορά και δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται εδώ, χάσει την μπάλα. Λοιπόν, και αυτό έτσι. Λοιπόν, τι είναι τώρα αυτά? Αυτά είναι 4 έξτρα buttons. Και αυτά μηχανικά, μαγνητικά όπως βλέπετε. Αυτό τώρα τι επιλογή δίνει στο customization? Δίνει την επιλογή κάποιος να κάνει bound αυτά δηλαδή τα κουμπιά. Αυτά, sorry, αυτά εδώ τα 4, το κλασικό, το Χ, Ι, Α και Β, να τα δώσει να παίρνουν εντολή εδώ πίσω. Και αυτό ποιο είναι το νόημα? Σε κάποια παιχνίδια, κάποιοι που παίζουν, θεωρούν ότι αυτή η κίνηση σου χάνει κάποια δευτερόλεπτα, έτσι, να κάνεις κάποια κίνηση στο εκάστοτε παιχνίδι. Αυτό λοιπόν εδώ πίσω είναι για να σε κάνει να σταματήσεις να χάνεις χρόνο και πολύτιμα milliseconds αν είσαι pro player σε κάποια παιχνίδια, ώστε να μην κάνεις αυτό, να έχεις αυτό μόνιμα εδώ και να πατάς το α πίσω ή το β ή το χ ή το ε, καταλάβατε? Είναι δηλαδή να μην σου αποσπά την προσοχή από εδώ, να μην γίνεται αυτή η κίνηση, να είσαι μόνιμα εδώ και να κάνεις έτσι και τις έξτρα σκανδάλες εδώ. Ένα μπέρδεμα, δηλαδή με τη μία δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το μάθει, σίγουρα θέλει προπόνηση, αλλά αν το μάθετε και αν το μάθω κι εγώ βέβαια, θα είναι απίστευτο μετά στο όλο feeling. Τέλος, κάτι που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι το μηχάνημα αυτό, πέραν όλης αυτής της τελείως διαφορετικής βελτίωσης που έχει δεχθεί από μέσα συγκριτικά με ένα απλό controller, είναι και λιγότερο ενεργοβόρο, παιδιά, καίει, δηλαδή τραβάει λιγότερο, πιο αργά, πιο σταθερά τις μπαταρίες από ότι το κλασικό version 2 controller. Αυτό σαν review, όταν θα παίξω και λίγο ακόμα κάποια παιχνίδια, πιο πολύ racing θα παίξω, γιατί όπως ξέχασα για να αναφέρω ότι αυτό και σαν controller, σαν με τόσο πολύ καλή ακρίβεια, είναι πολύ καλό επίσης και στα racing παιχνίδια, που εκεί το γκάζι, φρένο, η στροφή, πώς θα μπει σε στροφές, σε φορκέτες κτλ. Παίζει και αυτό πολύ ρόλο. Οπότε αν κάποιος είναι λάτρης των racing παιχνιδιών και όχι μόνο αποκλειστικά των first person shooters, πιστεύω ότι εδώ θα βρει επίσης πάρα πολύ καλύτερη, ανώτερη λειτουργία. Εγώ τώρα που παίζω παιχνιδάκια τύπου Red Dead, Assassin's Odyssey, ιστορίες, Fallout 76,
και τα λοιπά. Εντάξει, δεν θα δω κάτι έξτρα, αλλά μόνο και μόνο, παιδιά, είπαμε το feeling. Αυτά θα τα βγάλω, δεν νομίζω ότι μου χρειάζονται, τουλάχιστον στα παιχνίδια που παίζω, αλλά είναι γενικά ένα απίστευτο controller. Όπως έχουν πει και άλλοι σε reviews, έτσι θα πω και εγώ, ότι είναι το καλύτερο controller που φτιάχτηκε ποτέ και τώρα φυσικά εκθρονίστηκε από τη δεύτερη έκδοση που θα είναι στα μαγαζιά από τον Νοέμβρη. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το review, φτάσαμε περίπου στα 23 λεπτά. Θα σας δώσω και άλλα 2 λεπτάκια να δείτε το promo της Microsoft στην φετινή E3 που παρουσιάστηκε η δεύτερη έκδοση. Απολαύστε το και αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε τα like, να κάνετε share και αν δεν είστε συνδρομητές και βλέπετε αυτό το επεισόδιο πρώτη φορά στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα subscribe, να βοηθήσετε το καναλάκι να μεγαλώσει και να βγάζω content πιο συχνά. Αυτά από μένα, Νίκος Console Hunter, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και keep collecting!